Καλημέρα. Καλημέρα σας. Είμαστε στον αέρα. Καλώς λοιπόν, χθες 4 το μεσημέρι, ναι, διέσχισα 1821 και έφτασα στο τέρμα, στο φανάρι που δεν δουλεύει. Ναι. Στην πλατεία Αρκαδίου. Γιατί το λέτε αυτό και το κατηγορείτε? Θα σας πω, διότι από τύχη έχω σήμερα τη δυνατότητα να σας το καταγγείλω, χωρίς να έχουμε δράματα πολλά. Ελπίζω την επόμενη ώρα να μην έχουμε δράματα ή κατά τη διάρκεια της μέρας. Γιατί αυτό το φανάρι είναι ουσιαστικά πρέπει να λειτουργεί πάντα. Αν δεν λειτουργεί, αυτός που τελειώνει τη 1821 και μπαίνει στην Αρκαδίου για να πάει προς την πλατεία Κορνάρου, δεν μπορεί να ελέγξει δεξιά ποιος έρχεται από τον Άγιο Μινά, στην Κυρίου Λουκάρεως. Και δεν μπορεί να ελέγξει γιατί μονίμως είναι παρκαρισμένο αυτοκίνητο μπροστά στο περίπτερο. Όσοι ξέρουν την περιοχή ξέρουν τι λέω. Μεγάλο αυτοκίνητο. Άρα πρέπει να περάσει, να μπει μέσα στην πλατεία Αρκαδίου και μετά να σταματήσει να δει ποιος έρχεται από την Κυρίου Λουκάρεως να συνεχίσει τη διαδρομή του. Έτσι ήμασταν χθες, ένα μηχανάκι μπροστά. Δυστυχώς, συμπτωματικά ήταν μια κοπέλα οδηγός χωρίς κράνος. Μια έγκυος χωρίς κράνος και ένα παιδάκι χωρίς κράνος. Α, μπράβο! Εντάξει, συμπτωματικό ήταν. Συμπτωματικό. Δηλαδή, του συνέβη πρώτη φορά, τη βρήκανε στο δρόμο, ήταν να την πάνε μέχρι τη στάση. Εν πάση περιπτώσει, συνέβη. Σωστά. Συμπτωματικά, σας λέω. Σωστά. Το μηχανάκι λοιπόν σταμάτησε στο φανάρι, που δεν δουλεύει. Ναι. Προσπάθησε να δει δεξιά αν έρχεται κανείς από την Κυρίου Λουκάριος. Φυσικά δεν βλέπει γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα παρκαρισμένα. Συμπτωματικά. Ναι. Περνάει, προχωράει λίγο, φτάνει στη μέση της πλατείας και σταματά να ξαναελέγξει. Όταν εγώ έρχομαι από πίσω, έχω κάνει τον πρώτο μου έλεγχο που βέβαια είναι ανεπαρκής, γιατί δεν μπορώ να δω ποιος έρχεται από την Κυρίου Λουκάριος και ετοιμάζομαι να κάνω το δεύτερο σταμάτημά μου και εγώ στη μέση της πλατείας. Ναι. Και έτσι ακούμπησα το μηχανάκι που προπορευόταν. Ευτυχώς δεν ήταν ζημιά. Ούτε ηλικοί, ούτε πέσανε οι άνθρωποι. Φυσικά, επειδή υπήρχε έγκυος γυναίκα και παιδάκι, εγώ επέμεινα να έρθει η τροχιά να επιληφθεί. Δεν ήταν τίποτα, δεν συμβαίνει τίποτα. Αλλά το ρημάδι πρέπει να λειτουργήσει. Γιατί τώρα που μιλάμε, ή σήμερα το μεσημέρι στις 4 η ώρα, μπορεί να έχουμε άλλα πράγματα. Να λειτουργήσει το φανάρι. Πάρα αυτά. Δεν ξέρω αν είναι δουλειά του Δήμου ή της τροχέας ή του Άννα ή του Καϊάφα, αλλά αυτό το φανάρι πρέπει να λειτουργήσει. Τα είπατε όλα. Τα είπατε όλα. Δεν ξέρω ούτε εγώ προσωπικά αν ευθύνεται για τη λειτουργία του φαναριού αυτού ο Άννας ή ο Καϊάφας. Είναι ένα άλλο θέμα. Πρέπει να ανοίξω τα βιβλία για να το ξανακοιτάξω, διότι είναι μπερδεμένες οι αρμοδιότητες. Αλλά έχετε επίσης δίκιο λέγοντας τα όλα αυτά και δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο, κύριε Πέτρο. Όπως και αν είναι τα πράγματα, το φανάρι αυτό πρέπει να λειτουργήσει. Τώρα πρέπει να λειτουργήσει, κράξτε τους, γιατί αλλιώς δεν καταλαβαίνουν. Να πάει να λειτουργήσει. Σήμερα μπορεί να σβολωθεί ένα άλλο κοπέλι, μια έγκυος γυναίκα, συμπτωματικά ή δεν ξέρω τι, ένα παιδάκι. Εκείνοι που σας ακούν από τις υπηρεσίες και έχουν συνείδηση, νομίζω ότι θα ακούσουν την συνείδησή τους και ως επαγγελματίες που είναι, θα πάνε να το φτιάξουν αμέσως. Διαφορετικά, ας κριθούν από τη συνείδησή τους. Οκ, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, γεια σας.